2021 και στους επόμενους δύο μήνες θα είναι έτοιμος. Ξέρετε, φίλες και φίλες, επικρατεί αντίληψη ότι εμείς στο Υπουργείο Οικοδομών και Μεταφορών, στο αθλητοκεντρικό κράτος της χώρας μας, ασχολούμαστε μόνο με τα πολύ μεγάλα έργα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στο σχέδιο που έχουμε εκπονήσει και υλοποιούμε τα τελευταία τρία χρόνια συμπεριλαμβάνονται και εκατοντάδες μικρότερα, αλλά θα σας έλεγα πολύ σημαντικά έργα. Έργα που δίνουν άμεσες και πρακτικές λύσεις στη καθημερινότητα και στη ποιότητα των πολιτών. Στη προσπάθεια αυτή που καταβάλουμε, κέριο ρόλο, όπως είπε ο Απόστολος, διαδραματίζει η συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης, περιφέρειας και Δήμων. Στην περίπτωση λοιπόν, αγαπητέ Απόστολε, ο οποίος μας τιμάς σήμερα με την παρουσία σου, και θα σας έλεγα ότι έδειξες ψυχραιμία, στέλνεις και σοβαρότητα, κάτι που πραγματικά πολλές φορές λείπει από την πολιτική ζωή του τόπου, σε αυτό το Δήμο, το δικό σου Δήμο Απόστολε, έχεις και μια διπλά, θα σου έλεγα, ευτυχή συγκυρία. Από τη μία, στο τιμόνι του Δήμου βρίσκεται ο αηκίνητος Λάθαρος Κυρίζοβου, που είναι σταυρωμένος στην προσφορά του τόπου και δίνει καθημερινές μάχες για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών του, δίπλα στους δημότες του. Και θα σας έλεγα ότι είναι ένας αυτοδιοικητικός που αποτελεί για όλους παράδειγμα όπως μίμηση. Και από την άλλη, Δήμαρχε, είσαι τυχερός, διότι έχεις υπό την ιερή καθοδήγηση έναν πραγματικό ποιμενάρχη, που σπάνια συναντάμε στις μέρες μας, κοντά στο ποιμνιό, κοντά στην Ευκολέα, κοντά στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που με απλότητα και μας συγκινείται και μας καθοδηγείται. Πριν από δύο μήνες